Ο πατέρας μου που γεννήθηκε το 1886 στο Κατηχόρι έβγαλε μια φωτογραφία του 1999 σε ένα χώρο στον οποίο μετά έπαιξε στη ζωή του μέσα ένα ρόλο για 60 χρόνια στον ίδιο χώρο αυτόν να δουλέψει και να τελειώσει ακριβώς με αυτή την ιδιότητα του φωτογράφου, του καλλιτέχνη, του τοπιογράφου. Αυτή η φωτογραφία είναι από το 1899. Ήταν ακριβώς ένα χρόνο που είχε δημιουργηθεί το φωτογραφείο αυτό του Ραφανίδη, με τον οποίο συνεταιρίστηκε όταν γύρισε από την Αμερική. Στην Αμερική έφυγε το 1904 και ήρθε με τον Βαλκανικό πόλεμο τον πρώτο για να πολεμήσει γιατί δεν έπεφτε τον Μπιζάνι. Ο πατέρας μου, επειδή αγαπούσε πάρα πολύ το βόρειο, το χωριό του, την πατρίδα, γύρισε, τα άφησε όλα. Το 14 όμως πιάστηκε ο Παγκόσμιος Πόλεμος, δεν μπόρεσε να γυρίσει, έμεινε και το 16 γύρισε στο Βόλο, συνεταιρίστηκε με τον Ραφανίδη και εξακολούθησε μετά τη δουλειά του μέχρι που απεσήρθη, να πούμε, στα 90 του χρόνια. Σιγά σιγά βέβαια έγινε ένα αρχείο που βέβαια μετά από τόσα χρόνια έγινε πλέον ένα αρχείο ιστορικό, το οποίο βέβαια πέρασε από πολλές περιπέτειες, με τους σεισμούς, με τις πλημμύρες, με τον πόλεμο, με το φόβο που είχαμε, το να μην ξέρουμε πού να βάλουμε το κεφάλι μας τότε εκείνο τον καιρό. Και απόκτησε μια έτσι αξία μνήμης. Ήταν στην Οδυσσό. Εκεί έμαθε την τέχνη της φωτογραφίας. Τώρα ακριβώς πόσα χρόνια έμεινε εκεί και ακριβώς χρονολογία πότε ήρθε, αλλά οπωσδήποτε η χρονολογία αυτή είναι πρώτου 1900, γύρω στο 880 εκεί μέσα. Βεβαίως η δουλειά από τότε η φωτογραφία προώθησε. Ενώ στην αρχή, ας πούμε, ήταν με τα χέρια τα πάντα, με εργαλεία της εποχής, μετά αντικαταστάσανε μηχανημάτων, δεχόρων, για τον καθαρισμό, ό,τι απομένει από την εκδορά και μετά για όλες τις δουλειές που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί πλήρως η κατεργασία και η κατασκευή των σωροδερμάτων. Ο οικισμός του Βόλου ξεκίνησε στα μέσα του προηγούμενου αιώνα από μια ομάδα εμπόρων, κυρίως από το Πήλιο, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την ευνοϊκή του θέση για την ανάπτυξη του εμπορίου από το λιμάνι του. Μεγάλη ανάπτυξη όμως η πόλη γνώρισε αμέσως μετά την προσάρτησή της στο ελληνικό κράτος, γιατί είχε δύο κυρίους παράγοντες, δηλαδή το λιμάνι της, το οποίο άρχισε να χρησιμοποιείται ήδη από το 18ο αιώνα, και τη γειτνίασή της με το Θεσσαλικό κάμπο. Έτσι, ο Βόλος αναπτύχθηκε ως τα τέλη του 19ου αιώνα, ως το κύριο διαμετακομιστικό κέντρο της Θεσσαλίας, χάρη και στο δίκτυο των Θεσσαλικών σιδηροδρόμων, οι οποίοι έφερναν τα προϊόντα από το Θεσσαλικό κάμπο και διακινούνταν μέσω του λιμανιού. Ο σιδηρόδρομος έγινε το 1886. Το κατασκεύασε ο μηχανικός Ευαρίστου Ντεκήρικο, ο οποίος
Εν συνεχεία έκανε και τη γραμμή του πηλίου. Εδώ ιστορικά γεννήθηκε ο γιος του, ο Τζόρτζιο Ντε Κύρικο, ο μετέπειτα μεγάλος ζωγράφος, και έλκει την καταγωγή του από το Βόλο. Όπως βλέπετε, είναι ένα μηχάνημα το οποίο έκανε την εκτύπωση των εισιτηρίων. Τότε ο Θεσσαλικός Σιδηρόδρομος ήταν μια αυτόνομη επιχείρηση που τίποτα δεν έδωνε όξο προς κατασκευή. Ακόμα και τα εισιτήρια τα έφτιαχνε εδώ. Κατ' ευτυχή σύμπτωση, επειδή εγώ συμβαίνει να είμαι και μια ζωντανή μαρτυρία, όταν ήμουν 18 χρονών, ορισμένα εξαρτήματα τα οποία θέλανε επισκευές, με φώναζε ο μαστοράς μου εκείνη της εποχής και πήγαινα και το επισκέπαζα. Το Δανάκι του Πηλίου δεν έχει τη μεγαλοπρέπεια και την αλαζονία των μεγάλων εξπρές. Είναι ο Βενιαμίν των σιδηροδρόμων. Με τη μικρή ταχύτητά του μας προσφέρει τη διαματικότητα του Πηλίου κτλ. Αλλά πέραν αυτό, η πόλη του Βόλου θα μπορούσε να ονομαστεί και ως σιδηροδρομόπολης, διότι έρχονται και φεύγουν τρένα με τρία διαφορετικά πλάτη. 060, ενός με της Ευρώπης έχουμε αυτό το πλέγμα και τη συχνότητα των αμαξοστοιχειών. Το εργατικό κέντρο ξεκίνησε με ένα είδος λαϊκού πανεπιστημίου, με μαθήματα που έκανε στις αίθουσές του για τους εργάτες, νυχτερινά κυρίως μαθήματα, αλλά πολύ γρήγορα πέρασε στις αγωνιστικές διεκδικήσεις, πιεζόμενο από τα πράγματα. Το 1909 έχουμε τη μεγάλη απεργία των καπνεργατών, η οποία είχε και αιματηρά επεισόδια, και το 1911 ακόμη μια απεργία που κράτησε μάλιστα και πολύ διάστημα. Η δεύτερη απεργία. Αλλά το 1911 περνάμε και στην εποχή των διώξεων του εργατικού κέντρου, παράλληλα με τις διώξεις που αντιμετώπιζε το ανώτερο παρθεναγωγείο. Και τα δύο αυτά, τα δύο πρωτοπόρα θα πω ιδρύματα, αντιμετώπισαν τη δίωξη ως αναρχικά και ως αθεϊστικά. Μέσα του προηγούμενου αιώνα, στην περιοχή των Παλαιών του Βόλου, λειτουργήσε ο Μήλος. Αρχικά ήταν ιδιοκτησία των Ξίδη και Χατζηνίκου. Μετέπειτα, κατά την περίοδο από το 1914 μέχρι το 1918, περνά συνολικά πλέον το συγκρότημα στην ιδιοκτησία των αδερφών Λούλη. Ήταν ίσως ο πιο οργανωμένος Μήλος της περιοχής της Μαγνησίας. Το 1926 καταστράφηκε ο παλιός Μήλος από πυρκαγιά. Βλέπουμε εδώ πέρα σε μια παλιά φωτογραφία του 1914 το εκπληκτικό πέτρινο κτίσμα, το οποίο σε ένα σημείο ήταν τριόροφο, σε ένα σημείο ήταν πενταόροφο. Το 1926 λοιπόν, μετά την καταστροφική πυρκαγιά, ανακατασκευάζεται μέσα σε 2 χρόνια ο Μήλος. Έχουμε πλέον ένα συγκρότημα το οποίο ολοκληρώθηκε και επεκτάθηκε καθύψος και κατέκταση και έγινε πενταόροφο στο ένα κομμάτι του και επταόροφο στο άλλο, όπως είναι σήμερα. Αυτή η φωτογραφία είναι ο Θεόφιλος ντυμένος Μέγας Αλέξανδρος και την έβγαλε ο πατέρας μου το 1923. Εκείνη την εποχή που δεν υπήρχε ηλεκτρικό φως για να βγάλουμε τις φωτογραφίες, είχαμε ένα stand, εδώ φαίνεται το τρίποδο κάτω, όμως τρίποδο, μια βάση, υπήρχε ένα σίδερο και πίσω εδώ στο λαιμό πιάνονταν με ένα ημικύκλιο για να μην κουνιέται, γιατί γινόταν η πόζα αρκετά μεγάλη. Και αυτή την ίδια φωτογραφία την έκανε ο Τσαρούχης μία ηλιογραφία.
το ατελιέ είχε αντίχεια οροφή πάνω, είχε τζάμια. Τα οποία έκλειναν και άνοιγαν ανάλογα με διάφορα ριντό, διάφορα που σέρνονταν σε σύρματα επάνω. Και ανοίγαμε το φως αναλόγως πώς θέλαμε. Αν είχε λιακάδα, δίναμε περισσότερα ριντό από εκείνα εκεί, τα οποία ήταν σε σκούρο χρώμα. Αν ήταν λίγο συννεφιά ή στο σούρωπο, ανοίγαμε περισσότερα. Και κανονίζαμε με το μάτι περισσότερο το χρόνο που θα αφήναμε ανοιχτό το φακό. Δεν υπήρχαν φωτόμετρα. Φωτόμετρα ήταν το μάτι και η πύρα. Γι' αυτό υπήρχε ο μαλακός φωτισμός τότε. Δηλαδή το ηλεκτρικό φως το χρησιμοποιούσαμε στο ατελιέ το δικό μας μετά το 36-37 εκεί μέσα. Πιο πριν ήταν το φως της ημέρας. Όπως και ορισμένα εσωτερικά εργοστασίων που βγάζαμε τότε, επειδή ήταν άσχημες οι συνθήκες φωτισμού, χρησιμοποιούσαμε το φλάσ αλλά το μαγνήσιο. Δηλαδή βάζαμε σε ένα χωνί, όπως κάνει παλιοί, σε ένα χωνί μέσα βάζαμε τη σκόνη του μαγνήσιο και ήταν και ένα χαρτάκι που τα λάβαμε και έκυγε σιγά σιγά. Λοιπόν, αφήναμε το φακό ανοιχτό λίγο πιο πριν, τσάπ, άναμε και κλείνουμε το φακό. Γίνονται η λάμψη. Το κεραμοπείο αυτό ιδρύθηκε από τους αδερφούς Νικόλαο και Σπύρο Τσαλαπάτα το 1926. Είχε σαν αντικείμενο την παραγωγή 12.000 κεραμιδιών την ημέρα και 20.000 τούλων. Βεβαίως η βιομηχανία στην Ελλάδα έχει ένα πρόβλημα, δεν έχει προδιαγραφές. Και κάτι σχέδια προδιαγραφών που υπήρχαν, τα οποία δεν επισημοποιήθηκαν ποτέ, προσπαθούσαμε να τα εφαρμόσουμε για να έχουμε μια καλή ποιότητα. Και αυτό βέβαια ήταν φυσικό, γιατί τότε ο Βόλος είχε μια βιομηχανική συνείδηση. Συγκεκριμένα, οι Θεσσαλικοί Σιδηρόδρομοι είχαν κάνει ένα μηχανουργείο επισκευής των ατμομαξών και βαγονιών. Ήταν ένα σχολείο που έβγαλε εξαιρετικούς τεχνίτες και έτσι ο Βόλος είχε μια παράδοση στη σιδηρουργία και στη μηχανοκατασκευή. Στο Βόλο κάναμε μηχανές δίζελ, ίσως πολύ απλές, αλλά κατάλληλες για την Ελλάδα τότε, τη στιγμή που στον Πειραιά μόνον άρωτρα ακόμα κάνουν. Μετά ήρθε η εποχή που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα η ΔΕΗ και οι απαιτήσεις του εργοστασίου αυξηθήκαν σε ενέργεια και έτσι άρχισε η μεταπίδηση του εργοστασίου από την παλιά ατμοκίνηση στην ηλεκτροκίνηση. Και σε μερικά σημεία φαίνονται διάφορες ευρεσιτεχνίες που γινόταν για να γίνει αυτή η αλλαγή χωρίς να διακοπεί η λειτουργία της γραμμής παραγωγής.